Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Τη Δευτέρα που μας πέρασε έβγαλα τους νάρτικες και σιγά σιγά η μύτη μου ξεπρίζεται και πέφτει. Είχα πάρα πολλά ράματα μέσα στη μύτη. Βέβαια δεν ξέρω αν έχει έρθει στα φυσιολογικά της, αν έτσι έπρεπε να είναι η μύτη μου ή όχι. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, έχω πάρα πολλές δουλειές αυτές τις μέρες. Πρέπει να ξανακάνω μια κλήρωση για το τρίτο μικρό δωράκι, γιατί μία από τις τρεις κοπέλες νομίζω δεν απάντησε. Να στείλω και τα δωράκια σε όλες τις άλλες κοπέλες που έχω μείνει πίσω. Σήμερα σημάζεψα παπούτσια και ρούχα, έκρυψα χειμωνιάτικα και έβγαλα καλοκαιρινά και όλο το σπίτι είναι ανάστο ο Θεός. Με πόνεσε και η μέση μου. Επίσης πάρα πολλές δουλειές επειδή είναι τέλος του μήνα. Ούτε καταλαβαίνεις πώς περνάει ο καιρός. Βέβαια, αν έχεις μια ενοχλητική μύτη, αυτό κάνει τα πράγματα δυσκολότερα. Πήραμε καινούριο σκυλάκι, την Τζέννη. Η Τζέννη είναι καυκάσιο σαν τον Κάφκα και είναι πολύ πιο όμορφη. Θα σας δείξω σε επόμενο βίντεο, γιατί μέσα σε 2 μέρες που την πήραμε έπαθε αιμορραγική γαστριεντερίτιδα και τώρα έχει 2 μέρες που ασχολούμαστε αποκλειστικά με την Τζέννη, γιατί την είχαμε στο κτηνιατρίο μια νύχτα, μετά την είχαμε με ορό, ενέσες, εντάτωση, φάρμακα, 24 ώρες προσοχή, δηλαδή εγώ και ο Παντελής με βάρδιες, κοιτάμε το σκυλί, κοιτάμε τις δουλειές μας, λογαριασμοί, ιστορίες. Και δεν είναι μόνο ένα σκυλί, είναι και η Σούζη που πρέπει και αυτή να την φροντίζουμε, να την προσέχουμε. Μετά έχουμε και τον Κάφκα, ο οποίος είναι στο μπαλκόνι και έχει μεγαλώσει αρκετά και θέλει οπωσδήποτε 1-2 ώρες τη μέρα να πάει να παίξει. Οπότε, σύν το γεγονός ότι ο Παντελής άλλαξε αυτοκίνητο και δεν θέλει να βάζει τον Κάφκα μέσα στο καινούργιο αυτοκίνητο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τον παίρνω εγώ τον Κάφκα, να τον πηγαίνω στο χωριό και να τον αφήνω στην αυλή να παίζει. Αλλά έχω και τη Τζέννη εδώ που πρέπει να προσέχω και γενικά γίνεται, ας πούμε, ένας ψιλοχαμός, γιατί έχω 3 παιδιά μόνο που δεν είναι παιδιά. Και αυτό ήταν πολύ ευτυχές το γεγονός, αν ήταν αντί και σκυλιά ήταν παιδιά, γιατί θα έβαζα τη μάνα μου και τη μάνα του Παντελή να μου προσέχουν τα 2 που είναι καλά. Και εγώ θα πρόσεχα το ένα που είναι άρρωστο. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό με τα σκυλιά, γιατί εντάξει, μάλλον του Παντελή μπορεί να θέλει να βλέπει, ας πούμε, το σκυλί, αλλά εμείς δεν μπορούμε να σας το αφήσουμε εκεί για τη νύχτα. Δηλαδή δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί π.χ. αν πάμε τη Σούζη στη μάνα του Παντελή, που μπορούμε να την πάμε εκεί, ή τον Κάφκα δεν μπορούμε να τον πάμε, γιατί μαλώνει με τα άλλα τα σκυλιά της. Αν την αφήσουμε και να κοιμηθεί, μπορεί η Σούζη να νομίζει ότι την παρατήσαμε. Και επειδή είναι πιο παλιά και επειδή ήταν αδέσποτη, μπορεί να, μετά να μην θέλει καθόλου την Τζέννη. Οπότε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η Σούζη πρέπει να μείνει στο σπίτι. Αν πάμε τον Κάφκα στη μάνα μου, που μπορούμε να τον πάμε γιατί δεν μαλώνει με τα άλλα τα σκυλιά και έχει μεγάλη αυλή για να παίξει, το κακό είναι ότι θα συνηθίσει εκεί πέρα και μετά θα κλαίει. Συγγνώμη, πώς πάει το μάλλον. Και μετά θα κλαίει όταν θα τον ξανακλείσουμε στο μπαλκόνι. Οπότε ούτε και αυτό γίνεται. Συν το γεγονός ότι δεν μας αρέσει να αποχωριζόμαστε τα σκυλιά μας. Την Τζέννη εννοείται ότι δεν μπορούμε να την πάμε πουθενά γιατί δεν βασιζόμαστε κανέναν άλλο να την δει. Οπότε κοιμόμαστε με βάρδιες. Την πρώτη νύχτα, εγώ ας πούμε, κοιμήθηκα και στο πάτωμα σε ένα στρώμα αφρολέξ παρέα με την Τζέννη γιατί είχε ωρό. Τέλος πάντων, υγεία να έχουμε, η μύτη μας να γίνει καλά γιατί κάτι νιώθω σαν να ψιλοαρρώστησα. Θα επανέλθω Δημήτρη, δώστε μου λίγο χρόνο. Θα τα πούμε από κοντά με πάρα πολλά βιντεάκια υψηλής ευκρίνειας και όχι από τη webcam όπως αυτό. Πείτε μου για τη μύτη μου, άλλαξε σχήμα, είναι ακόμα πόρκι, είναι πρισμένη, είναι χοντρή, πώς θα χαρακτηρίζετε τη μύτη μου, πώς θα χαρακτηρίζετε σε σχέση με τα παλιά βίντεο, πώς θα χαρακτηρίζετε σε σχέση με το αν με γνωρίζετε τώρα, δηλαδή αν με βλέπετε τώρα ξαφνικά έτσι, είτε με τα γυαλιά, είτε χωρίς τα γυαλιά, θα λέγατε είναι μια κοπέλα με χοντρή μύτη, με πρισμένη μύτη, με τη μύτη. Αυτά, συγγνώμη που μιλάω τόσο γρήγορα, αλλά νομίζω ότι είμαι σε φάση πολύ υπερέντασης, γιατί από τις είναι 7.30 ώρα το απόγευμα και από τις 2 δεν έχω σταματήσει. Τα λέμε μετά. Μετά, ναι, μετά. Τα λέμε μετά εμείς, μετά. Που λέει και ποιος τα λέει? Μπαστάρδε μπορεί να είναι οι λέξεις. Εγώ σε θέλω και εσύ θέλεις να παίξεις. Τα λέμε. Λοιπόν, αυτό. Σας αφήνω με ένα τραγουδάκι. Τα λέμε. Bye.